Παρακαλέσαμε τον Θεό μας να μας φυλάτει από όλα τα κακά τα οποία επενόησε ο διάβολος με τους μάγους. Ακούσατε τι έχουμε πει, πώς έχουμε πει. Αυτά όλα και άλλα τα οποία δεν γνωρίζουμε, τα χρησιμοποιούν σήμερα οι κακοί άνθρωποι, οι φθονεροί, εκείνοι οι οποίοι έχουν φθόνο, κακία, εκδίκηση, κουλοσοφαγιά, καταλαλιά, βασκανία, έχθρα, κακία. Όλοι αυτοί θέλουν το κακό μας και συμμαχούν με τον διάβολο. Πλην όμως τι θα γίνουμε εμείς, πού θα πάμε? Τώρα το ερώτημα αυτό είναι. Πώς θα γλιτώσουμε? Ενώ σου μας περιβάλλουν τόσοι εχθροί, ο διάβολος που είναι αόρατος, η ορατή που είναι η μάγη, και εμείς είμεθα ο στόχος του. Τι θα γίνουμε? Πώς θα φυλαχθούμε? Ιησούς Χριστός νίκα. Μη φοβηθείτε ποτέ το διάβολο, διότι δεν έχει δύναμη. Μη σας πιάσει ο τρόμος και ο φόβος και να λέτε τι θα γίνω εγώ τώρα, πού θα πάω να γλιτώσω. Ο Χριστός μας δεν αφήνει τα παιδιά του. Φτάνει εμείς να είμαστε κοντά στον Χριστό. Και πώς θα είμαστε κοντά στον Χριστό? Έχουμε το μυστήριο το μεγάλο της μετανοίας. Αυτό μας βάζει στην αγκάλι του ο Θεός με την ειλικρινή μετάνοια. Δηλαδή αυτό το οποίο κάνω και το πω στην ώρα της εξομολογήσεως, να μην το ξανακάνω. Αυτό σημαίνει ειλικρινής μετάνοια. Και ο Πανάγαθος Θεός που μας βλέπει, μας ελεεί. Ενθυμηθείτε ένα μεγάλο παράδειγμα που μας έδωσε ο Θεός μας. Ένα βασιλόπουλο σηκώθηκε μια μέρα, είχε έναν αδερφό και πάει στο βασιλιά και του λέει, άκουσε, του λέει, πατέρα, θέλω να σου πω κάτι σοβαρό. Πες μου, παιδάκι μου. Βαρέθηκα να σε ακούω να μου λέεις μη. Δεν θέλω να σε ακούω, του λέγει, να μου απαγορεύεις. Εγώ θέλω να κάνω ό,τι θέλω. Θέλω να κάνω ό,τι μου καπνίσει στην κεφαλή, οι σκέψεις, θέλω να το κάνω. Παιδάκι μου, τούτο που σκέφτεσαι είναι κακό, του λέει. Διότι όταν δεν σου πω εγώ ότι απαγορεύεται αυτό και αυτό και αυτό, τι θα κάνεις, πού θα πας? Δεν με ενδιαφέρει τίποτε. Βαρέθηκα και να σε βλέπω, του λέει. Βαρέθηκα και να σε ακούω. Γι' αυτό σε παρακαλώ πάρα πολύ να μου δώσεις αυτό που μου ανήκει και θα φύγω. Μοιράζει το λοιπόν ο βασιλιάς όλα του τα υπάρχοντα σε δύο μέρη. Του δίδει το δικό του και πιάνει αυτός όλα εκείνα που του ανήκαν και φύγει. Όταν έφυγε κρατούσε χρήματα πολλά. Εκείνα τα πολλά τα χρήματα του δημιούργησαν και πολλούς φίλους. Οι φίλοι σε πλησιάζουν όταν μυριστούν ότι έχεις χρήματα. Όταν σε δουν και δεν έχεις φίλο, κανένα. Στην φτωχία σου, στην φτώχεια σου, δεν σε βλέπει κανείς. Αυτό το βασιλόπουλο που είχε χρήματα, είχε πολλούς φίλους. Και τι έκανε? Χορούς, διασκεδάσεις, ξενύχτια, μέθες, πορνείες, μοιχείες, ό,τι κακό υπήρχε. Να χορτάσει τη σάρκα. Τη σάρκα, το σαρκείο. Αυτά ζητεί το σαρκείο. Τες ειδονές λέγει του κόσμου τούτου. Τες χαρές του κόσμου τούτου. Μα είναι χαρές αυτές? Αυτή είναι η ζωή γουρουνίσα, δεν είναι χαρές αυτές. Εκείνος ο οποίος είναι μέσα στον κόσμο, γι' αυτό είπε ο Κύριος μας, προσέχετε, λέγει, μην είστε φίλοι του κόσμου. Όταν είπε να μην είμαι φίλοι του κόσμου, δεν μας είπε να φύγουμε. Μας είπε να μην κάνουμε αυτά που κάνει ο κόσμος. Και τι κάνει ο κόσμος? Πίσω από τη θεοκατάρα το μόδα. Μόδα. Ποια είναι η μόδα τώρα? Η μόδα είναι
να γευτείς όλες τις γυναίκες που βλέπεις μπροστά σου και έπειτα να ζητάς να παντρευτείς. Μόδα λέει. Παντρεύεσαι απαντά. Να έχεις πολλές γυναίκες και να έχει και εκείνη πολλούς άντρες. Μόδα. Γυμνή στους δρόμους λέγει να περπατάει η γυναίκα. Μόδα δεν είναι. Γυμνές δεν τις βλέπετε. Είναι μήπως αυτό το πράγμα κάτι το οποίο δεν είναι πραγματικό της. Αυτά έκανε ο άσωτος Υιός. Αυτός ο άσωτος, ο οποίος πήρε από τον βασιλιά όλο το μερίδιό του, τράβηξε, έφτασε, τα έφαγε όλα και όταν τα έφαγε όλα και τελείωσαν όλα, έφυγαν όλοι οι φίλοι. Και τότε ήρχισε να πεινά. Στο ήρχισε να πεινά, ζητάει δουλειά. Και εκολύθη ενή των πολιτών της χώρας εκείνης, λέει. Επήγαινε και βρήκε έναν και του λέγει, θέλω δουλειά να μου δώσει. Αυτός ο ένας, ξέρετε ποιος ήταν, ο διάβολος. Επήγαινε στο διάβολο και του λέγει να μου δώσεις δουλειά και του έδωσε. Τι δουλειά του έδωσε. Τι δουλειά του έδωσε. Να βόσκει χείρους. Και λέγει το Ευαγγέλιο ότι υπήρχαν και πρόβατα, υπήρχαν και κατσίκια, υπήρχαν και βόδια, υπήρχαν και καμήλες, υπήρχαν. Πού τον έστειλε. Στους χείρους. Γιατί. Διότι ο χείρος είναι το πιο βρωμερό ζώο. Τον έστειλε να βόσκει χείρους. Και εκεί λέγει, επεινούσεν, διότι δεν του έδιδαν ούτε φαγητό. Η αμαρτία έχει φαγητό. Είδατε την αμαρτία να έχετε φαγητό, να χορταίνει η ψυχή με την αμαρτία. Είδατε καμιά αμαρτία να χορταίνει την ψυχή, την πεθαίνει την ψυχή η αμαρτία. Οπότε τι έκανε. Έτρωγε, λέγει, από τα ξυλοκέρατα που έτρωγαν οι χείροι. Η αμαρτία είναι ξυλοκέρατα. Δεν έχει πάνω ούτε βιταμίνες, έχει ούτε τίποτα. Δεν χορταίνεις με τα ξυλοκέρατα. Έτρωγε από εκείνη την αμαρτία. Εκοιμάτω με τους χείρους, ζούσε με τους χείρους, ήταν λερωμένος μες τους χείρους, ξυπόλυτος, βρωμερός, ακάθαρτος. Αυτή είναι η αμαρτία. Οπότε σε μια στιγμή εκεί που ήταν μόνος του και έβλεπε τους χείρους, συνήρθε. Συνήρθε. Τι σημαίνει συνήρθε. Ήρθε το μυαλό του. Ο άνθρωπος κάνει την αμαρτία, κάνει την αμαρτία, κάνει την αμαρτία. Σε μια στιγμή σταματά και λέει, πού πάω τώρα. Πού πάω, πού θα πάω, πού θα καταλήξω. Αν έρθει ο θάνατος, πού θα με βρει. Οπότε, όταν συνήρθε, λέγει, θα πάω πίσω στον πατέρα μου και θα του πω, ήμαρτον εις των ουρανών και ενώπιόν σου, μη με δεχθείς για παιδί σου, να με δεχθείς σαν ένα δούλο σου που έχεις εδώ. Και ξεκινά και πάει. Και ο πατέρας τι έκανε, ώσπου έλειπε το παιδί. Κοίταζε, λέγει, τον δρόμο που έφυγε και παρακολουθούσε μήπως από τον ίδιο δρόμο θα έρθει. Και τον είδε που ήρθε, ερχόταν. Το κατάλαβε, ήταν το παιδί του πια. Αλλά παραμορφωμένο. Δεν είχε ούτε μορφή, δεν είχε ούτε φορέματα, δεν είχε τίποτα, ξυπόλυτο. Φορούσε κάτι παπούτσια τα οποία έβγαιναν τα πόδια του έξω και πατούσαν χάμω. Έβλεπε εκείνα τα ρούχα σχισμένα από πάνω μέχρι κάτω, ακάθαρτος, αχτένιστος. Μα ο βασιλιάς τώρα πώς το βλέπει. Να τον πλησιάσει. Εκείνος ήταν μέσα στα ολόχρυσα αντιμένος. Και εκείνο μέσα στη βρωμιά, την ακαθαρσία. Σκεφτείτε έναν που πουλάει κάρβουνα. Πώς είναι. Ολόμαυρος δεν είναι. Και πάει τώρα ο βασιλιάς και το αγκαλιάζει. Παρόλη την ακαθαρσία που είχε. Το αγκαλιάζει και το φιλεί παρακαλώ. Και το παίρνει με το χέρι. Εκείνος πέφτει, του προσκυνεί τα πόδια. Του ζητάει έλεος, του ζητάει συγγνώμη. Και μπαίνει μέσα στο παλάτι και δει τη διαταγή. Πρώτα λέγει, λούστε το. Βγάλτε του το ότι έχει να λουστεί. Έπειτα, δώστε του καινούργια παπούτσια, καινούργια φορέματα, δώστε του τα πάντα καινούργια και βάρτε του και στο χέρι, λέγει, ένα δαχτυλίδι ότι είναι παιδί μου. Δαχτυλίδι βασιλικό, ότι είναι παιδί μου. Και δεν μένει ως εκεί. Διατάζει και μία άλλη διαταγή. Φοβερή διαταγή. Σφάξετε, λέγει,
και ένα μοσχαράκι, το καλύτερο λέγει, για να το δώσω να φάει. Τούτα όλα, αδερφοί μου, τι είναι άραγες. Όλα αυτά είναι η αγάπη του Θεού που δέχεται τον αμαρτωλό και τον βάζει στην αγκάλια του. Και εκείνη όλη η αγάπη του Θεού φανερώνεται στην αμαρτία που έχουμε, μας αγκαλιάζει και λέγει, παιδάκι μου, σε αγαπώ, είσαι το δικό μου παιδί, δεν σε διώχνω. Μας αλλάζει με την εξομολόγηση που κάνουμε και μας δίνει έπειτα ο Θεός με το δικό του το φόρεμα της αγάπης. Ο Θεός αγάπη εστί. Τι είναι ο Θεός, λέγει ο άλλος. Τι είναι ο Θεός. Ο Θεός αγάπη εστί. Τόσο μας αγαπά. Δεν μας εγκαταλείπει ποτέ. Και το αποτέλεσμα είναι ότι διέταξε, λέγει, να σφάξουν και το μόσχον των σιτευτών που ήταν το καλύτερο, λέγει, από όλα τα κρυάρια που είχε. Τι είναι αυτό ο μόσχος. Το σώμα και το αίμα του Χριστού. Ο μόσχος, ο άμωμος, ο μη δεχόμενος, αμαρτία, ζυγό, λέγει, ιδού, λέγει, ο Υιός του ανθρώπου, το πλάσμα το οποίο είναι όμοιο με μας, λέγει, ιδού, λέγει, το αρνείο, το οποίο θα σηκώσει όλες μας τις αμαρτίες. Αυτό είπε ο Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος. Ιδού, λέγει, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου. Αυτός, λέγει, που έρχεται, το έδειξε στους μαθητάς του, ο Ιωάννης ο Πρόδρομος, το έδειξε στους μαθητάς του, που εκεί ήταν μαθητέ του Άγιος Απόστολος Ανδρέας την ώρα εκείνη. Και ο Ιωάννης ο Θεολόγος ήταν μαθητέ του Ιωάννη του Προδρόμου, οι μαθητές αυτοί. Και εκεί τους δείχνει και τους λέγει, είδε, λέει, ο Υιός του Θεού, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου. Αυτός ο οποίος θα έρθει να μας σηκώσει όλες μας τις αμαρτίες και μας δίδει τη χνάφιση των αμαρτιών ο Χριστός μας, μας βάζει στην αγκάλι του, μας βάζει στο παλάτι του, μας βάζει στη βασιλεία του την υπουράνιο και έτσι δεν φοβούμεθα τον διάβολο, δεν φοβούμεθα τον σατανά. Διότι ο σατανάς δεν μπορεί να κάνει τίποτε εφόσον εσταυρώθει ο Χριστός μας επάνω στο σταυρό. Και εφόσον αναστήθη, τελείωσε. Η Ανάσταση στο Κύριο, λέει, αυτό είναι το τέρμα της σωτηρίας του ανθρώπου. Αναστήθη ο Χριστός, έφυγε η κόλαση. Αναστήθη ο Χριστός, δεν υπάρχει δαίμονα. Αναστήθη ο Χριστός, καινούργια ζωή. Γι' αυτό είναι μαζί μας. Και να προσέξουμε ένα το οποίο σας είπα και άλλο, ότι όσοι είστε εδώ και ακούγατε, ένας ασκητής εζητούσε να δει πόση δύναμη έχει ο σατανάς. Λέγει, αυτός ο σατανάς επιτέλους παίρνει όλο τον κόσμο μαζί του, τι γίνεται. Και παρακαλούσε τον Θεό και του έλεγε, Θεέ μου, μα πόση δύναμη έχει αυτός ο σατανάς. Και εκείνη τη φορά που ξαναπαρακάλεσαν, αφού παρακαλούσε συνεχώς, τον αξίωσε ο Θεός και ήταν έξω από το μοναστήρι και μπήκε μέσα σε ένα δάσος για να πάει στο μοναστεράκι του. Μέσα στο μονοπάτι που πήγαινε βλέπει ένα μπουλούκι για όλους. Τους είδαν από μακριά και σκύβανε χάμο και σηκωνόντουσαν. Σκύβανε χάμο και σηκωνόντουσαν, παρακολούθησαν αρκετή ώρα να δει το αποτέλεσμα, τίποτε. Μόνο τούτο κάνανε. Οπότε πήρε ένα σημείο το οποίο του έδωσε ο Θεός και μας το έδωσε και εμάς. Δεν το χρησιμοποιούμε δυστυχώς. Δεν το χρησιμοποιούμε δυστυχώς. Το σημείο του Τιμίου Σταυρού. Αυτό να σημειώνεται πάνω σας, να σφραγίζετε τον εαυτό σας, αλλά το σημείο του Σταυρού, όχι αυτό, όχι αυτό, αυτό δεν πάει. Αντί να φύγει ο διάβολος έρχεται. Να κάνετε το σημείο του Σταυρού με τα τρία δάχτυλα, τα δύο κλειστά, σημαίνει Ανάσταση και ταφή του Χριστού μας, τρία η Αγία Τριάς, κεφαλή για να μας φωτίζει στο μυαλό, τον οφαλόν για να θεραπεύει τα σπλάχνα, δεξιά γιατί ο Χριστός είναι με τη δεξιά του χείρα που έπλασε τον κόσμο και αριστερά γιατί σταυρώθηκε και αγκάλιασε όλο τον κόσμο. Το σημείο του Σταυρού, μη το αφήνετε. Εκείνος ο ασκητής έκανε το σημείο του Σταυρού. Εθαύμασε και λέει, μα τι κάνουν επιτέλους αυτοί οι δαίμονες εκεί. Κύριε και Θεέ μου, λέγει, τι είναι αυτό που κάνει. Μόλις έκανε το σημείο του Σταυρού, εξαφανίστησε.
Μόλις εξαφανίστησαν, πάει και εκείνος εκεί να δει τι κάνουν εκεί, τι ασκήβαν εκεί σηκώνει. Είχε ένα φτερό και δεν μπορούσαν να το σηκώσουν. Το λοιπόν, μη φοβηθείτε τον σατανά, δεν έχει δύναμη ο σατανάς, προπάντων όμως να μην τον ταΐζομαι, να μην του δίδομαι τροφή να τρώει. Και ποια είναι η τροφή που του δίδομαι? Η τροφή που του δίδομαι είναι η αμαρτία. Οι πατέρες της Εκκλησίας τον ονομάζουν μυρμικάκι. Τώρα το καλοκαίρι έχει κάτι μυρμικάκια μικρά που πάνε και μπαίνουν μέσα στο ψωμί. Τα έχετε προσέξει όσοι ζείτε μέσα στην Ήπεθρο. Προπάντων είναι τώρα μέσα στην πόλη. Πολλές φορές υπάρχει και μέσα στα κλουβιά αυτά τα τσιμεντένια. Υπάρχουν και εκεί, αλλά μέσα στην Ήπεθρο πολύ περισσότερα. Οι πατέρες ονόμασαν τον διάβολο μυρμικάκι. Το ταΐζομαι αυτό το μυρμικάκι εμείς με την αμαρτία, με την αμαρτία, με την αμαρτία, με την αμαρτία, μεγαλώνει και γίνεται λέον, λέει. Λιοντάρι που μας τρώει. Γι' αυτό τον ονομάζουν τον διάβολο μυρμικολέοντα. Όσο εδώ, παιδάκια μου, όποιος έπιασε. Ό,τι σας είπα, ακούστε τα. Ό,τι σας είπα, βάρτε τα μέσα στη ψυχούλα σας και ο Θεός να είναι μαζί μας. Να μας φιλήσει.